Χαιρετίζουμε το ξεσηκωμό, την αποφασιστικότητα, τον ηρωισμό και την παλικαριά χιλιάδων νησιωτών που απέναντι στις δυνάμεις εισβολής, στις δυνάμεις καταστολής, όρθωσαν ανάστημα και πετύχαμε μια πρώτη νίκη. Η φωνή των νησιωτών ακούστηκε δυνατά και ξεκάθαρα. Κανένα κέντρο στα νησιά, ούτε κλειστά, ούτε ανοιχτά. Τα νησιά μας δεν θα γίνουν φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα γίνουν αποθήκες ανθρώπινων ψυχών. Η σημερινή εικόνα των ΜΑΤ να φορτώνουν τις κλούβες στο καράβι. Η υποχώρησή τους από καράβα και διαβολόρεμα. Χθες το απόγευμα αποδεικνύουν περίτρανα ότι όταν ο λαός θέλει, μπορεί. Όμως δεν χρειάζεται κανένας ενθουσιασμός. Καμία επανάπαυση. Συνεχίζουμε ακάθεκτοι, πιο οργανωμένα, μέσα από το σωματεία, τους φορείς, τις επιτροπές αγώνα, μέχρι να πετύχουμε το σκοπό μας. Να πάρει πίσω η κυβέρνηση τα σχέδιά της για τη δημιουργία κέντρων φυλακών. Να αποσύρει τώρα όλα τα μάτα από τα νησιά μας. Ο αγώνας που δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε αποτελεί φάρο, όχι μόνο για εμάς τους νησιώτες, αλλά για όλη την Ελλάδα. Για όλους τους αγώνες που γίνονται σε όλα τα μέτωπα. Όπως για παράδειγμα αυτό του ασφαλιστικού που η κυβέρνηση με τον νόμο Κατρούγκαλου Γρούτση κατατομεί την κοινωνική ασφάλιση. Οι προκλητικές δηλώσεις της κυβέρνησης διαμέσου του κυβερνητικού εκπροσώπου Πέτσα ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Παρουσιάζουν τους νησιώτες, τα θύματα δηλαδή της βίας καταστολής, ως θύτες. Συγχαίρει λοιπόν τα ΜΑΤ για την πρωτοφανή αυτοσυγκράτωσή του Στάχαρ απέναντι στη βία των νησιωτών. Τη στιγμή που πρωτοφανής ήταν η βία των ΜΑΤ, η ρήψη χημικών, η εκτόξευση ύβρεων προς τους νησιώτες και τα νησιά μας, η καταστροφή στα θεμέλια οχημάτων και πολλά άλλα. Ο ηρωισμός των λέσβιων θύμισε το θρηλυκό Go Back που τότε έδιεξε τους άντρους της βολής και σήμερα τη δυνάμεις της βολής της κυβέρνησης. Συνεχίζουμε με ψηλά το κεφάλι. Ματαιώνουμε τα σχέδια της κυβέρνησης. Απαιτούμε εδώ και τώρα να απεγκλωβιστούν οι πρόσφυγες και μετανάστες. Απαιτούμε καμία νέα δομή. Να κλείσει τώρα το hot spot της Μόριας. Ο αγώνας που έχουμε μπροστά μας, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, είναι δύσκολος. Δεν χρειάζεται καμία επανάπαυση, κανένας ενθουσιασμός. Και είμαστε σίγουροι ότι θα κερδίσουμε.